Ξεκίνησε στις 20 Αυγούστου η νέα κυνηγετική περίοδος. Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου επιτρέπεται μόνο το κυνήγι των πτηνών, δηλαδή ορτικιών και τριγώνων, ενώ από την ημερομηνία αυτή και μετά ξεκινάει και το κυνήγι του λαγού, του αγριογούρνου και των υδρόβιων. Καταρχήν θέλω να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλα τα μέλη και σε όλους τους συναδέλφους κυνηγούς από όπου και αν προέρχονται. Η χρονιά ξεκίνησε καλά, δεν είχαμε περιστατικά κρούσματα που να μας στεναχωρέσουν ή να μας δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα. Δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα βασικά. Από εκεί και μετά αυτό που προέχει πάνω απ' όλα είναι το να έχουμε άρεστη σχέση μεταξύ μας. Δηλαδή όλοι οι κυνηγοί, αυτό το λέω χρόνια ολόκληρα, να μπορούμε να συνοηθούμε, να μην έχουμε την αντιπαλότητα για κάποιο θύραμα, για κάποιο κοινή και κατά καιρούς δημιουργούνται τέτοια προβλήματα και σοβαρά θα έλεγα, οπότε να υπάρχει καλή σχέση μεταξύ μας. Γι' αυτό διοργανώνουμε και τις ημερίδες, γι' αυτό καλούμε και ανθρώπους να μιλάνε πάντοτε το πώς πρέπει να συμπεριφερόμεθα μεταξύ μας, το πώς πρέπει να κρατάμε τα όπλα μας για να αποφεύγουμε οποιαδήποτε άλλα ατυχήματα. Μέχρι στιγμής πάμε καλά και ευελπιστώ να πάμε ακόμα καλύτερα, με την έννοια ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ των συναδέλφων κυνηγών για να αποφευθούν οποιαδήποτε προβλήματα. Για το πλέον σημαντικό θέμα στο κυνήγι, που είναι φυσικά η ασφάλεια των κυνηγών, ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης έχει πραγματοποιήσει σχετικές ημερίδες, ενώ το ίδιο έχει σκοπό να πράξει και στο μέλλον. Ήδη ο Σύλλογος καλύπτει τα μέλη του από ατυχήματα μέχρι το χειρότερο που είναι θάνατος, για να μπορούμε να καλύψουμε τις οικογένειές τους όταν πραγματικά είναι ατύχημα που προέρχεται από συμπεριφορά άλλων στο θέμα της άσκησης της θύρας. Κάναμε ειδικές ημερίδες στον Κυνηγητικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης και φέραμε καθηγητή τον κύριο Καραμπατσάκη από την Δράμα για να μας κάνει επίδειξη και ενημέρωση του πώς πρέπει να κρατάμε τα όπλα, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και νομίζουμε τα ξέρουμε όλα, για να αποφευθούν ατυχήματα, διότι μιλάμε για αφαίρεση ζωής. Είναι πάρα πολύ τραγικό να χάσουμε κάποιον γιατί δεν συμπεριφερθήκαμε νόμιμα και σωστά την ώρα που ήμασταν στο κυνήγι και στο χώρο άσκησης θύρας. Ο πρόεδρος του Συλλόγου έδωσε χρήσιμες πληροφορίες αναφορικά και με το πώς κάποιος να εγγραφεί ως μέλος σε αυτόν. Μέλη είναι οι ντόπιοι κυνηγοί του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης, ο οποίος είναι η περιφέρεια της Ακτίνας που μπορεί να κρατάει τα μέλη του. Από εκεί και μετά όμως έρχονται και πάρα πολλοί που είναι από μακριά και ειδικά στρατιωτικοί ή οτιδήποτε σώματα ασφαλείας, τα οποία δηλώνουν με τη δήλωσή τους ότι μπορούν, από τη στιγμή που υπηρετούν σε μονάδες της Αλεξανδρούπολης, να μπορούν να βγάλουν την άδειά τους. Αλλιώς είναι πολύ δύσκολο, αν είσαι από την Ρουστιάδα, δεν μπορείς να βγάλεις άδεια στην Αλεξανδρούπολη, αν δεν μπορείς να έχεις τα στοιχεία τα οποία θα σου δώσουν το δικαίωμα μέσω ΚΕΠ να δηλώσεις κατοικία, να δηλώσεις ότι είσαι μόνιμος κάτοικος Αλεξανδρούπολης για να μπορείς να βγάλεις άδεια. Αλλιώς είναι δύσκολο και δεν μπορείς να τη βγάλεις. Ταυτόχρονα ξεκίνησε πριν λίγες μέρες η δράση της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης και των Κυνηγετικών Συλλόγων με τίτλο «Δορίζω τα φάρμακα που δεν χρειάζομαι» για την συλλογή φαρμάκων που δεν έχουν λήξει. Με την προσέλευση στους Κυνηγετικούς Συλλόγους για την έκδοση της ετήσιας άδειας θύρας, καλείται ο κάθε κυνηγός να φέρει και να δωρήσει τα φάρμακα που δεν χρειάζεται. Με τον τρόπο αυτό, ο κυνηγετικός κόσμος θα στηρίξει τους συνανθρώπους του που δυσκολεύονται να τα αγοράσουν. Με τον συντονισμό της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης, τα φάρμακα θα διοχετευτούν σε φορείς για την ανακούφιση των συνανθρώπων μας. Στη χώρα μας 1.900.000 συνάνθρωποι μας δυσκολεύονται να αγοράσουν φάρμακα. 34 εκατομμύρια κουτιά φαρμάκων λήγουν και πετιούνται κάθε χρόνο, ενώ με τη δωρεά φαρμάκων μειώνεται η ρήπανση του περιβάλλοντος από τα φάρμακα. Είναι μια νέα πρωτοβουλία της καινούργιας διοίκησης της Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης, η οποία και εμένα προσωπικά, αλλά και νομίζω ότι όλους τους συναδέλφους της περιφέρειας μας βρίσκει σύμφωνος, το πάρα πολλοί συνάδελφοι κυνηγοί έχουν φάρμακα τα οποία δεν τα χρειάζονται και μπορούν να τα μεταφέρουν στον Κυνηγητικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης και αφού μαζευτεί μια ποσότητα αρκετή, στέλνουμε στη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία και Θράκη, στην Ομοσπονδία μας, η οποία θα τα διαθέσει σε οικογένειες που πραγματικά το έχουν ανάγκη και ειδικά τώρα που υπάρχει με την κρίση, πραγματικά ότι και μια ασπιρίνη ακόμα είναι πολύτιμη και χρήσιμη για συνανθρώπους μας.